Γεια σου, παιδιά, εδώ και ένα ακόμα βίντεο. Και σήμερα σα έχω πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Όπως είδες από τον τίτλο, θα φάμε Ιαπωνέζικα γλυκά. Όταν έγινε αυτό το βίντεο, δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο χαμός με το κορονοϊό. Επίσης, ο κορονοϊός πεθαίνει μετά από maximum 3 μέρες σε πλαστικά και ατσάλινα πράγματα. Και το κουτί ξόρεψε μία εβδομάδα στο δολάπι μου. Νιώθω περίεργο να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, αλλά hey. Σα έχω φέρει σήμερα την καινούργια upcoming singer star, την Billie Eilish. Μαζί με το Tokyo Treat. Ναι, παιδιά, Γιονάρο και εγώ το Dark Side of the YouTube. Που I do this with my girlfriend, I do that with my girlfriend. Και κάνω και εγώ Tokyo Treat τελικά with my girlfriend. Ναι, παιδιά, πέφτω και εγώ σε δύσκολους καιρούς τώρα που χρειαζόμαστε τα trending, χρειαζόμαστε τα views. Η Billie Eilish δεν θα μιλάει σε αυτό το βίντεο από ό,τι φαίνεται. Παραγγείλαμε το Tokyo, δεν είναι καν χορηγούμενο το βίντεο. Να ανοίξουμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Tokyo, if you're watching that or anyone else who does the snack stuff, send it to us. We will eat it on video. Αμέ, κόψε το. Ναι, έχεις το. Μπράβο. Πολύ ωραία πράγματα. Ευχαριστώ την Billie Eilish που άνοιξε το κουτί. You can go now. Να αποχαιρετήσουμε την Billie Eilish, παιδιά. Και θα πάω τα γλυκά τώρα. Θα δούμε τι έχει μέσα. Με τι να ξεκινήσουμε? Coke. Πού είναι? Κάτσε να το δείξω. Είναι strawberry coke μέσα. Δεν είναι παγωμένη, σου θα πρέπει να πάω να φέρω ice. Γιατί ζεστή κόκ. Ποιο πίνει, είσαι τρελό. Πα καλά. Να πα στο ψυχίατρο αν πίνει ζεστή κοκακόλα. Ή σκέτη, ξέρω εγώ, χωρί να υπαγώσει. Τσις. Ένα σπουδαίο. Είναι σαν και βάλαν λίγο γεύση strawberry στην κανονική κοκακόλα και εξαφανίζεται μόλις πάει κάτω. Like, το cherry coke που έχει στα TGI Fridays είναι πιο καλό από αυτό. Like, το επόμενο είναι... My popcorn! Να δοκιμάσουμε και αυτό. Είναι popcorn. Αυτή η γεύση εδώ είναι, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι στα ελληνικά. Kit Kat, αλλά πράσινα. With lemon. Yuzi matcha. Έλα. Και εγώ ένα. Είναι φάση που είναι λες και ήταν στην αποθήκη 15 χρόνια. Ωραία. Το επόμενο θα το διαλέξει η Billie Eilish που θέλει να ανοίξουμε. Έχει το αγαπημένο της Pikachu. Είναι μπισκοτάκια που είναι σαν treats για τα γατάκια. Έλα. Απλό μπισκοτάκι είναι. Έλα. Είναι απλό μπισκοτάκι σε σχήμα Pikachu χωρίς ένα αυτί. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κούνες! Πώς τα λέτε εσείς εκεί στην Ελλάδα? Δεν θυμάμαι. Ναι, εδώ. They're spicy. Διάλεξα άλλο εμπιλάλης. Τι θέλεις? Ναι. Είναι αυτό. Κάτι σαν shrimp εδώ. Είναι ψιλογεμάτο αυτό το πακετάκι, άρα ήταν ψιλο off-kera. Θες αυτά που... Τα που βάζουν αέρα μέσα. Είναι... Όταν ήμουν μικρός έτρωγα πάρα πολλά τέτοια. Στην Ουκρανία. Μέχρι τώρα εδώ δεν τα έχω ξαναδεί αυτά, αλλά... Go to ASMR. Έλα. Αυτό είναι μπισκοτάκι. Φαντάζομαι. Είναι σαν ζάχαρη που την έχεις κάψει πάνω από το γάζι. Δεν ξέρω πώς το κάνατε όταν ήσασταν μικρή. Τέλειες μισές. Ναι. Έχουμε εδώ κουάλα. Τώρα δεν γράφει πάνω. Ξέρω ότι γράφει στο manual τι είναι. Στο manual. Το βιβλάκι που έρχεται μαζί με αυτό γράφει τι είναι τι. Απλά είναι πιο ωραία να καταλαβαίνεις μόνος σου τι είναι τι και όχι να γυρεύεις το manual. Έχει άλλο πακετάκι μέσα στο κουτάκι. Με πάρα πολύ αέρα μέσα. Το είναι μικρές κουάλες. Σοκολατίτσα. Άσπρη σοκολάτα μέσα. Ωραίο. Έχουμε εδώ τον τύπο με τα μπισκότα πάνω. Βάλουμε και αυτό. Mm.
Μυρίζουν άσχημα, άσε. Η γεύση είναι ωραία. Έχουμε κι άλλες κούνες εδώ, περίεργες. Βασικά, όχι, δεν είναι κούνες. Δεν είναι μπισκότα για καφέ. Στην Ιαπωνία, αυτά είναι 10-50 cent. Και εμείς πληρώσαμε, ξέρω, 30 ευρώ για όλα αυτά. Έλα, open your hand, έλα. Μα στείλανε κόρφλεξ, παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μπισκότο που έχει μέσα. Μπορείς ότι έχει hungry, happy, love, smile, sleepy, sad. Alright, άνοιξε το εσύ. Μπίλη άλλη ανοίγει, θα δούμε τι θα εσύ. Εγώ ότι θα τη πετύχει το sad. Και. It's sad. Και πέτυχα, παιδιά, είναι το sad. Και ωραία γεύση. Έχουμε εδώ τον βασιλιά One Punch Man που μέσα έχει. Λες και ξέρω τι έχει μέσα, ρε. Όλα τα πακετάκια ξέρω ότι είναι. Ξέρω ότι θα είναι με fish το πράγμα. Yep. It's crab. Νομίζω αυτά πουλούνται στο περίπτερο εδώ πέρα. Με αυτή τη γεύση εννοώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μ' αρέσει όμως το πακετάρισμα αυτού. Αχ. Αυτά δεν έχουν γεύση. Έχει εδώ κάτι ωραίο. Ωωω, ξέρεις τι είναι. It's candy floss. Yep, είναι το μαλλί της ριάς. Αυτό είναι πάρα πολύ ζάχαρη. Πώς να πιάσεις ρε. Μαλλί της ριάς. Απλά αυτό ταξίδεψε από Τόκιο, ελπίζω. Αβούμι Shikamoto μας το έστειλε αυτό. Να είναι καλά ο Αβούμι. Έχω μείνει τρία πράγματα μέσα. Έχει μείνει αυτό με την μπάλα, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Φαίνεται σαν πλαστιλίνη. Το είναι τσίχλα. Αυτό έπρεπε να πάει για το τέλος. Να ανοίξουμε αυτό που είναι πάρα πολύ μαλακό από μέσα. Τι είναι? Να δοκιμάσω κι εγώ. It feels like crust or something. You know that. Είναι κομμάτια από κέικ που βάζουν πάνω. Και το τελευταίο, το γλυκό. Ωραία. Έτσι, βάλε τη ζάχαρη παντού στο δωμάτιό μου. Ναι. Είναι αυτά τα γλυκά που είναι σόρ γλυκά. Sour, ναι. Έξω στα ελληνικά πως είναι. Γενικά η γνώση ελληνικών σε αυτό το κανάλι είναι λίγο κάτω από το τραπέζι. Πάω να τα συγγυήσω όλα αυτά τώρα. Ευχαριστώ την Billie Eilish για παρουσία στο κανάλι. Back to the closet now. Να αποχαιρετήσουμε την Billie Eilish yet again. Bye, have a good day. Πατσαρκάστε το like, share, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Now. Because...